Καλησπέρα παιδιά και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα συμβούλιο του νησιού. Σήμερα οι διάσημοι θα περάσετε την διαδικασία της ψηφοφορίας και θα καταλήξουμε όλοι μαζί σε τρεις υποψήφιους για αυτή την εβδομάδα, όπως κάνουμε και κάθε φορά. Τρεις υποψήφοι που θα τεθούν στην κρίση του τηλεοπτικού κοινού. Μία ακόμα δύσκολη κατάσταση για τους παίκτες. Και λέω μία ακόμα γιατί μετά από το χρονικό διάστημα που είστε στο Survivor, έχετε ζήσει στις παραλίες, γνωρίζετε τις δυσκολίες, τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές για την πείνα. Κάποιοι από εσάς είχατε και προβλήματα λόγω αυτής. Είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό στην καθημερινότητά σας. Πολλοί από εσάς δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε. Καταστάσεις γενικότερα που σας έχουν δυσκολέψει. Πού θέλω να καταλήξω? Θέλω να καταλήξω και να σας πω ότι ξέρω ότι το Survivor είναι δύσκολο. Και εσείς το υποψιαζόσασταν πριν μπείτε, τώρα όμως το βλέπετε καθημερινά. Το Survivor δεν είναι ένα παιχνίδι για όλους. Και στο Survivor δεν θα αντέξουν όλοι. Θέλω λοιπόν να σας ανακοινώσω ότι η ζωή πλέον, η ζωή Ανδρονικίδου που προσθέθηκε στην ομάδα των μαχητών λίγες μέρες μετά την έναρξη της εκπομπής, δεν άντεξε στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, δεν άντεξε στην πίεση του Survivor και αποφάσισε η ίδια με δική της πρωτοβουλία να αποχωρήσει από το παιχνίδι. Σημαίνει ότι μπορεί εσείς οι διάσημοι να ήρθατε σήμερα εδώ για να κάνουμε μια ψηφοφορία και σε λίγες μέρες να αποχωρήσει ένας παίκτης. Σε εσάς, στους μαχητές όμως, ήδη μια παίκτρια αποχώρησε οικειοθελώς. Οι υπόλοιποι, όλοι όσοι είστε απέναντί μου αυτή τη στιγμή, έχετε πολύ δρόμο μπροστά σας. Από εσάς εξαρτάται πόσο μακριά θα φτάσετε. Είναι βέβαια πιθανό κάποιος από εσάς να μην αντέξει επίσης. Ελπίζω όμως και πιστεύω πραγματικά σε όλους σας, καθένα ξεχωριστά, ότι θέλετε να φτάσετε όσο πιο μακριά γίνεται. Θα το αφήσουμε αυτό πίσω μας. Θα έρθω σε εσάς τους μαχητές, γιατί μπορεί